Λοιπόν, όταν ο δημόσιος λόγος εξαντλείται σε διαρροές και σε κουτσομπολιά, τότε πολύ θα πρέπει να το πείτε στο Μαξίμου. Αυτά λέτε, λοιπόν, να το πείτε στο Μαξίμου αυτό. Να μας προβληματίσουν πάρα πολύ σοβαρά και έχετε πάρα πολύ δίκιο να το συστήσετε στον κύριο Πρωθυπουργό αυτό. Λοιπόν, να μην κάνει διαρροές. Τότε θα κοιτάμε να κρατούμε πρακτικά στο Μαξίμου, κύριε Λοβέρδο. Να κρατάτε. Για να ξέρουμε πραγματικά να κρατάτε, βέβαια. Τι υπόθηκε. Αλλά τώρα πολιτική με όρους διαρροών και κουτσομπολιών δεν έχει. Σας τα είπε ο κύριο Κουτσούμπα με τα κάμερα, κυρία Βάκη. Για το επίπεδο της και πολιτικής. Να σέβεστε τα υπόλοιπα και πολιτικά κόμματα. Σας παρακαλώ να τα σέβεστε. Πάρα πολύ. Εσείς να τα εγώ σέβεστε πρωτίστως που χρησιμοποιείτε τα πολιτικά κόμματα και να μην λέτε ψέματα. Ψεύτες και το μόνο που κάνετε είναι είστε ψεύτες μια με περικεφαλαία. Και λογοδιάρια με και περικεφαλαία. Να επενδύετε στη στρατηγική της είστε έντασης. Είστε ψεύτες με περικεφαλαία. Λοιπόν, να σας παρακαλώ. Με περικεφαλαία. Ωραίο επίπεδο. Συγχαρητήρια. Αυτό είναι το επίπεδο. Αυτό είναι το επίπεδο. Τι να σας πω, είστε δικό σας επίπεδο. Εξαπατάτε πολιτικά τον ελληνικό λαό το και το λέτε κιόλας. Από επίπεδο. Μιλάτε για αυταπάτες. Ναι, αφήστε να μιλήσει η κυρία Βάκη. Στερείστε πολιτικού επίπεδου. Το ποιος εξαπάτησε. Πολιτικό επίπεδο έχει αυτός που λέει την αλήθεια. Τον ταλαιπωρήσατε τον ελληνικό λαό. Ότι θα κάνει παράλληλο πρόγραμμα και θα φορολογήσει τέσσερις οικογένειες. Να λέτε την αλήθεια. Εσείς κόβατε το ρεύμα, εμείς το συνδέουμε. Εσείς απολύατε, εμείς προσλαμβάνουμε. Εσείς κλείνατε νοσοκομεία, εμείς ανοίγουμε. Τι να κάνουμε. Δεν έχετε κάνει τίποτα. Τα έχετε επιδεινώσει όλα. Κυρία Βάκη, ελάτε παρακαλώ. Ακούστε λίγο.